Τεράστιο βραχνά αποτελούν για του καταναλωτέ οι υπέρογγε αυξήσει που συνεχίζουν να καταγράφονται σε βασικά είδη διατροφή, παρότι ο πληθωρισμό στη χώρα μα υποχώρησε τον Απρίλιο κάτω από το 5%. Στο ψωμί, το μοσχάρι, τα αυγά και το λάδι, οι αυξήσει τρέχουν με ποσοστά από 15-17%, με αποτέλεσμα το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα να εξανεμίζεται. Ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Καταναλωτών Βόλου εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό το παράδοξο στη χώρα μα. Αυτό επιβεβαιώνει τις προβλέψεις μας ότι δυστυχώς στη χώρα μας ότι ανεβαίνει δύσκολα μετά ξαναπέφτει όσον αφορά τιμές τροφίμων και βασικών αγαθών και οφείλεται βέβαια στις στρεβλώσεις που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Δεν δουλεύει σωστά η ελληνική οικονομία. Υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, υπάρχει έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και όλα αυτά σε συνδυασμό βέβαια με την έλλειψη των ελέγχων Κρατούν τις τιμές σταθερά υψηλά και είμαστε δυστυχώς πολύ επιφυλακτικοί στο αν και σε πόσο διάστημα θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών. Πιθανό να μην δούμε και ποτέ ή να δούμε ωριακές ε, τιμές κάτω. Να λάβουν ξεκάθαρη θέση στο θέμα της ακρίβειας. τα κόμματα που διεκδικούν ξανά την ψήφο των πολιτών στις 25 Ιουνίου επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου πρέπει μια και είμαστε και πριν τις εκλογές να πάρουν θέση για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα έτσι ζητάμε τουλάχιστον οι ενώσεις καταναλωτών όλες τι πολιτικές δυνάμεις για το τι και πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο θέμα του πληθωρισμού. Τι μπορούν όμως να κάνουν οι καταναλωτές για να περιορίσουν το κόστος των μηνιαίων αγορών του στο σούπερ μάρκετ. Το τι μπορεί να κάνει μόνος του βέβαια ο κάθε καταναλωτής, ό,τι ήταν να κάνει περισσότερο το έχουμε κάνει αναζητούμε φτηνότερες τιμέ, αναζητούμε προϊόντα μη ετικέτα, μη διαφημιζόμενο που μπορεί να είναι ε, φτηνότερα. Δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.